Θεόδωρος Καράγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε. Ένα σχόλιο για τη συμφωνία με βάση αυτά που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Με βάση αυτά που ακούσαμε, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα ενημερωνόμασταν από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακόμη χειρότερα από τα σκοπιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημάνω. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε υπεύθυνη και σοβαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό στους πολιτικούς αρχηγούς, που με βάση το Σύνταγμα είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας και θα έπρεπε να το σέβεται και να συζητήσει μαζί του για το θέμα αυτό. Λοιπόν, με βάση αυτά που ακούσαμε, η συμφωνία δεν είναι απλώς κακή, είναι εγκληματική. Δίνει το όνομα, δίνει την γλώσσα, δίνει την εθνότητα. Τι άλλο έμενε να δώσει? Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ναι μας είναι προκαταβολικό, το ναι στον ΝΑΤΟ, το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κρατήριο των Σκοπίων. Και λαμβάνουμε την υπόσχεση ότι θα κινήσουν διαδικασίες μετά από δημοψήφισμα για να δούμε τι θα αποφασίσουν και αν θα αποφασίσουν κτλ. Κτλ. Ναι, αλλά μήπως δίνοντας το ναι στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, δίνοντας το ναι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως με αυτόν τον τρόπο στην ουσία χάνουμε το μόνο διαπραγματευτικό όπλο το οποίο είχαμε? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας, γιατί καλό το απολογητικό ύφος το οποίο είχε, γιατί πράγματι πρόσεξε ότι είχε ένα απολογητικό ύφος, αλλά πρέπει να απολογηθεί σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά πρέπει να απολογηθεί και στην ελληνική ιστορία. Και ειδικά σε εμάς που είμαστε Μακεδόνες, αυτή η συμφωνία θεωρούμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία μας βγάζει έξω από τα ρούχα μας. Είναι μια συμφωνία πάρα πολύ κακή, εγκληματική, και μακάρι να μην προχωρήσει και να μην ολοκληρωθεί. Τι εκτιμάτε σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία? Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα έρθει στη Βουλή προσκύρωση εφόσον οι Σκοπιανοί υλοποιήσουν αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν θα ψηφίσει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πει δεν ψηφίζουν. Το κίνημα αλλαγής δεν ξέρω, αλλά δεν τους βλέπω να ψηφίζουν με βάση αυτά που ακούσαμε, εκτός και αν έχουν κάποιες διαρροές. Πιστεύετε ότι κάποιοι θα ψηφίσουν? Δηλαδή, ναι. Υποταμίσχυ θεωρώ ότι θα ψηφίσουν, άλλωστε έχει επανειλημμένο τοποθετηθεί θετικά ο κ. Σοδωράκης, ο κ. Λυκούδης, ο κ. Ζανέλης. Αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν τοποθετηθεί ότι θα ψηφίσουν. Ακόμη και ο κ. Παπαχριστόπουλος, που θεωρητικά είναι σαν, αλλά στην ουσία είναι δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό έχει πει ότι θα ψηφίσει. Έτσι, μην αποκλείται να βρεθούν και κάποιοι άλλοι. Γιατί είναι προφανές ότι η εξουσία και τα ενδεχόμενα ανταλλάγματα είναι πολύ γλυκά. Και τι να σας πω, αλλά αν λέει ο κύριος Τσίπρας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδειχθεί όταν δούμε και τη συμφωνία, έτσι, ότι θα πρέπει να έρθει αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες στο πιανί, δηλαδή αφού θα περάσουν από το κοινοβούλιο, αφού πιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Ιβανό φαίνεται ότι δεν πείθεται γιατί ακολουθεί τη σκληρή γραμμή του ΔΕΜΕΡΟ, το κόμμα στο οποίο ανήκει. Αφού γίνει το δημοψήφισμα και πάρει θετική ψήφο από τους πολίτες για να προχωρήσει η συμφωνία αυτή, η ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, θα αργήσει πολύ η διαδικασία. Το ερώτημα όμως είναι τώρα ότι 21 Ιουνίου είναι το Eurogroup, τι θα κάνουμε εκεί? Θα συμφωνήσουμε να ξεκινήσει προκαταρκτική διαδικασία για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρχές Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, και τι θα κάνουμε εκεί? Θα δώσουμε το OK για να προχωρήσει? Και αν μετά δεν γίνουν οι αλλαγές που περιμένουμε στο Σύνταγμα, οι αλλαγές σε σχέση με το όνομα για όλες τις χώρες, το έργα όνες, και όλα τα, η απαλυτή από το Σύνταγμα των αλυτρωτικών όρων, η απόσυρση αγαλμάτων, η αλλαγή ονομασίας οδών, πλατιών και όλα τα σχετικά, τι θα γίνει δηλαδή? Αυτό είναι το ζήτημα. Πουλάμε κάτι της μετρητής και δυστυχώς πουλάμε την ιστορία μας, πουλάμε την κληρονομιά μας για να πάρουμε κάτι με δόσεις, αν και όταν θα γίνει. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία τη στιγμή που δέχεται ο κ. Τσίπρας την γλώσσα ως μακεδονική, την εθνότητα ως μακεδονική, και δίνει και το όνομα της Μακεδονίας, είναι μια εγκληματική συμφωνία, είναι μια συμφωνία σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Κύριε Καράγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε, να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Θεόδωρος Καράγλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.